είναι και τοποθετημένοι. Οι άνθρωποι που έχουν εκεί μέσα είναι οι λάτρες της θάλασσας. Είτε μπορούν είτε δεν μπορούν να έχουν το αντικείμενο που έχουν έρθει να δουν, αναβιώνει, αναθερμαίνεται το ενδιαφέρον για αυτούς. Θεωρώ ότι έπρεπε να συμμετάσχουμε όχι μόνο εμείς, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι της αγοράς, έστω και να με ένα πάρα πολύ μικρό περίπτερο, για να τιμήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που αγαπούν τη θάλασσα. Η εμπειρία μου εκ της στιγμής είναι πάρα πολύ θετική και το αποτέλεσμα επίσης είναι θετικό από αυτή την επικοινωνία με τον κόσμο. Ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η παρουσία του συγκροτήματος Μιράτζιο και ιδιαίτερα της Μαρίνας Μιράτζιο στο ναυτικό σαλόνι του 2016. Βλέπουμε ότι αρχίζει και φεύγει η εσωστρέφεια των μικρομεσαίων και μεσαίων επιχειρήσεων και ιδιαίτερα του κόσμου που αφορά το σκάφος και τον θαλάσσιο τουρισμό. Θα πρέπει όμως να δοθούν γενικές κατευθύνσεις και ιδιαίτερες στρατηγικές ώστε να ενισχυθεί περισσότερο ο ναυτικός, ναυτιλιακός τουρισμός και το γιότινγκ στην Ελλάδα και να αρθούν τα όποια αντικίνητρα για την προμήθεια, αγορά και τη χρήση των σκαφών γενικότερα στη χώρα μας. Καταρχήν είμαστε πολύ χαρούμενοι που γίνεται και πάλι το ναυτικό σαλόνι φέτος και που μπορέσαμε να συμμετέχουμε κι εμείς. Είναι σημαντικό η διοργάνωση αυτή να γίνεται γιατί υπάρχει κοινό που θέλει να την επισκεφθεί και είναι και πολύ ευχάριστο ότι αυτή τη φορά έχει πολύ περισσότερες συμμετοχές και από εκθέτες. Νομίζω το κοινό έχει ανταποκριθεί αρκετά θετικά. Θα ήταν ωραίο τις δύο αυτές μέρες σήμερα και αύριο να δούμε ακόμα περισσότερο κόσμο και ελπίζουμε κάθε φορά πάλι σιγά σιγά να μεγαλώνει το ναυτικό σαλόνι και να γίνει κάποτε σύντομα όπως το είχαμε γνωρίσει και το αγαπήσαμε. Καλησπέρα και από εμάς, από τη Λαμπέα Γιώτινγκ, ναυτικό σαλόνι 2016, πετυχημένο, ο κόσμος διψάει, ευχάριστο. Η παρουσία της εταιρείας μας για άλλη μια φορά, το ότι βρισκόμαστε εδώ είναι ήδη θετικό από μόνο του. Στην κατάσταση που βρίσκεται η χώρα μας, πάντα αισιοδοξούμε και θέλουμε να τα βλέπουμε θετικά τα πράγματα και πιστεύουμε ότι ο κλάδος της θάλασσας πρέπει να προχωρήσει ακόμα περισσότερο και με ακόμα μεγαλύτερο την επόμενη χρονιά ναυτικό σαλόνι. Εμείς παρουσιάζουμε για μια ακόμα φορά τα Genius, τα tender που είναι τα luxury tender που έχουμε εδώ και ένα χρόνο και πηγαίνουν πάρα πολύ καλά και τα έχει αγαπήσει το ελληνικό κοινό. Και καινούργια αντιπροσωπεία που έχουμε είναι το καινούργια σειρά της Armini, η οποία είμαι σίγουρος από ό,τι βλέπουμε από την ανταπόκριση του κόσμου ότι θα αγαπηθεί και αυτή επίσης από το ελληνικό κοινό. Θετική η παρουσία μας στο ναυτικό σαλόνι και γι' αυτό θα δίνουμε συνέχεια το παρόν σε αυτό. Είμαστε εδώ στο ναυτικό σαλόνι. Φέτος βλέπουμε μεγαλύτερες, περισσότερες συμμετοχές, περισσότερη ανταπόκριση του κόσμου. Εμείς, σαν εταιρεία Reginos Yachts, έχουμε έρθει με τα σκάφη που αντιπροσωπεύουμε στη σειρά Tender. Έχουμε παρουσίαση της καινούργιας εταιρείας Brick που φέραμε στην Ελλάδα φέτος, τα Novurania και τα Highfield. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τον κόσμο. Υπάρχει καλύπτει μια γκάμα σκαφών από τα 2,5 μέτρα μέχρι τα 8 μέτρα στη σειρά Tender. Και αναμένουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Το ναυτικό σαλόνι φέτος είναι πλούσιο, έχει αρκετές συμμετοχές. Θεωρούμε ότι το ναυτικό σαλόνι είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη θάλασσα. Και γι' αυτό βρισκόμαστε και εμείς εδώ σαν Yamaha με τη δυναμική να συμμετέχουμε και να βοηθάμε το θεσμό του ναυτικού σαλονιού κάθε χρόνο και ευελπιστούμε ότι κάθε χρόνο θα γίνεται και καλύτερα. Η
American Marine αποφάσισε φέτος να έρθει στο ναυτικό σαλόνι Αθηνών μετά από αρκετά χρόνια απουσίας με ένα καινούριο προϊόν, τα σκάφη Axopar, τα οποία κατασκευάζονται στην Πολωνία, αν και το ναυπηγείο είναι φιλανδικό. Είναι το ταχύτερο αναπτυσσόμενο ναυπηγείο στην κατηγορία γύρω από τα 10 μέτρα και έχει δώσει εντυπωσιακά μοντέλα ήδη σε αυτή την κατηγορία. Το βασικό τους χαρακτηριστικό είναι ότι είναι σκάφη τα οποία προσφέρουν εξαιρετική πλεύση και πολύ μεγάλη προστασία για όσους επιβαίνουν. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια κινητικότητα στην ελληνική αγορά σε αυτή την κατηγορία σε ό,τι αφορά κόσμο ο οποίος ενδεχομένως να έρχεται από μεγαλύτερα σκάφη και δυστυχώς δεν συμβαίνει το αντίθετο, δηλαδή δεν βλέπουμε κόσμο από τα μικρότερα σκάφη να πηγαίνει προς μεγαλύτερα όπως συνέβαινε μέχρι το 2008 και όπως θα ήταν μια φυσιολογική πορεία της αγοράς και ευελπιστούμε ότι εφόσον οι συγκυρίες οικονομικές θα συνεχίσουν να έχουν μια έστω και υποτυπώδη σταθερότητα, να μπορέσουμε να δούμε αρκετά από τα σκάφη μας στις ελληνικές θάλασσες. Για μια ακόμα φορά η ΕΒΑΛ έδωσε το παρόν στην έκθεση «Θεσμό για τους ανθρώπους της θάλασσας». Η εταιρεία μας με ανανεωμένη την παρουσία έδειξε τόσο τα προϊόντα που παράγει όσο και τις αντιπροσωπείες που διακινεί. Φέτος το ναυτικό σαλόνι ήταν όπως πάντα και τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ καλή και ικανοποιητική. Το πρόβλημα παραμένει ακόμα ο χώρος, ο οποίος δεν έχει ανακάμψει όσο θα θέλαμε και όσο είχαμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια προ-κρίσεως. Ευτυχώς οι δυνατότητες της διοργάνωσης είναι πολλές και ελπίζουμε ότι πολύ σύντομα θα της δοθεί ευκαιρία να μπορέσει να τις επιδείξει σε μια επόμενη έκθεση. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη δική μας συμμετοχή εδώ, είναι κάτι το οποίο πραγματικά το πιστεύουμε. Παρά το γεγονός ότι περάσαμε πάρα πολύ δύσκολα χρόνια σαν χώρα και σαν κλάδος, πιστεύουμε ότι από φέτος έχουμε πλέον δείγματα μιας σταδιακής και δειλής μεν ανάπτυξης, αλλά τουλάχιστον πιστεύουμε ότι η παρουσία μας εδώ, όπως και όλων των συναδέλφων του χώρου, θα δώσει ένα κουράγιο και μια δυναμική στο χώρο της θαλάσσιας αναψυχής. Πιστεύω ότι η Joseph Καθίου σε ένα ακόμα ναυτικό σαλόνι υποστήριξε επάξια τόσο το θεσμό, παρουσιάζοντας παράλληλα μια πλήρη γκάμα εξολεύμιου κινητήρων Mercury και επίσης τους πετρελοκινητήρες Hyundai, τους οποίους τους αντιπροσωπεύει τα τελευταία 2,5 χρόνια. Θέλω να πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο ζήλο και την ίδια αγάπη για το θεσμό που όλοι προσπαθούμε τόσα χρόνια.